σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα έχουμε κάτι σαν ένα special, ας πούμε, επεισόδιο, γιατί θα χρησιμοποιήσω έτσι γενικότερα κάποια προϊόντα που δεν χρησιμοποιώ πολύ συχνά και επειδή βασικά ήθελα να κάνω ένα review αυτού του πινέλου, συγγνώμη, βλέπετε και στον τίτλο, από το AliExpress, είπα λίγο να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον, να μην δείξουμε απλά ένα πινελάκι, και έβγαλα και ένα δειγματάκι από ένα περίεργο ιδιαίτερο σαπούνι από Αμερική. Λοιπόν, το σαπούνι, τώρα το έχω δώσει σε δείγμα, το είναι παλιό μπολάκι από Razorock. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το βάλω πάνω και σε φωτογραφία. Είναι Barrister & Man Rome. Είναι δείγμα, το είχα πάρει αρκετό καιρό πριν από Saved Us. Το Saved Us είναι από Αμερική, από Βρετανία, από Αγγλία και έχει αυτό κυρίως, δηλαδή δείγματα σε καλή τιμή και οικονομικά. Με ένα 20 άρκο μπορείς να πάρεις αρκετά δείγματα και να δοκιμάζεις διάφορα σαπούνια. Είχα πάρει τότε. Αλλά πιο πολύ ήθελα να πάρω, είδα και το Rome, το είχε δεθέσει μου, δεν το παίρνεις, λέω, και το πήρα. Πολύ ιδιαίτερο άρωμα, πολύ ιδιαίτερο άρωμα. Το είχα σταματήσει και το έχουν σταματήσει, δηλαδή αυτή την κλασική φόρμουλα της Barrister & Man, την έχουν σταματήσει. Τώρα τελευταία που έχουν βγάλει ένα πιο κρεμώδες, ας πούμε, σαπούνι, το Soft Heart Series, το έχουν ξαναβγάλει αυτό το άρωμα, το Rome. Θα πούμε στη συνέχεια λίγο για το άρωμα. Κάτσε να πούμε τα υπόλοιπα όμως. Είπαμε είναι αυτή η βούρτσα, αυτό το πινέλο, έτσι που έχουμε να κάνουμε review σήμερα. Θα πούμε τώρα μόλις τελειώσουμε τα υπόλοιπα λίγα περισσότερα πάνω σε αυτό και μετά το δοκιμάσουμε στο ξύρισμα να δείτε λίγο πώς συμπεριφέρεται. Μία πεταλούδα, έτσι λίγο μακριά λαβή, από Ernest James, Sheffield England, που μου την είχαν στείλει αρκετό καιρό πριν για review. Εντάξει, ωραία, νομίζω την είχα δοκιμάσει 1-2 φορές, όχι κάτι το ιδιαίτερο, παρόλα αυτά ένα ωραίο ξηράφι, μια μηχανή ασφαλείας για, ας πούμε, καθημερινό ξύρισμα, με ωραία διαμαντερισμένη λαβή και σχετικά μακριά και βαριά, κοντά στα 11 περίπου εκατοστά είναι το συνολικό της μήκος, 10 περίπου μόνο η λαβή και το βάρος της είναι κοντά στα 90 γραμμάρια, 87 με 90 γραμμάρια. Ας φορτώσουμε λίγο μία λεπίδα εδώ μέσα, μία Gillette 7 o'clock Super Stainless από τις κανονικές προς αιχμηρές λεπίδες για μένα. Όχι κάτι πολύ ήπιο, αλλά ούτε και πολύ κοφτερό. Το καλό με όλες αυτές τις μηχανές, εδώ πέρα λίγο έχω ένα θεματάκι, σκίστηκε και το χαρτάκι, γιατί τώρα την ανοίγω και έχει αρκετό εδώ πάνω. Την πιχαλώ λίγο με τον ήχη. Εντάξει, μην κοπούμε κιόλας, δεν λέει. Το καλό είναι ότι όλες αυτές με την μπάρα που έχουν στη μέση ευθυγραμμίζουν τέλεια τη λεπίδα με τη μία, κάθε θέμα, και αυτό είναι αρκετά βοηθητικό, μπορώ να πω. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι καθόλου με όλο αυτό και η Gillette Super Speed που έχω έτσι συμπεριφέρεται και είναι υπερβολικά καλό. Μικρή έκθεση λεπίδας, έτσι σχετικά ματ φινίρισμα, λίγο αυτό το υλικό έτσι της μπάρας ασφαλείας. Μια ωραία επιλογή. Και μετά, επειδή αυτό έχει έτσι ένα ιδιαίτερο άρωμα, ήθελα να το ταιριάσω με ένα πολύ αμερικάνικο, έτσι κλασικούρα, ένα aftershave Old Spice Original, το οποίο όμως, παλιά κι αυτό, μου είχαν στείλει αυτό το δειγματάκι. Αυτό το δειγματάκι είναι από τον Ηλία, αν δεν κάνω λάθος, από το forum. Σου ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Δεν θυμάμαι αν το είχα ξαναπεί. Σίγουρα είχα βγάλει κάποιο ευχαριστήριο βίντεο. Το οποίο τι είναι? Είναι αυτό το Old Spice αλλά Sheldon. Το παλιό, την παλιά τη φόρμουλα. Και τώρα δηλαδή που το ετοίμαζα,
Το έβγαλα λίγο να το μυρίσω το Old Spice και λέω, ρε εσύ, γιατί δεν βγάζεις και το παλιό, το Sultan, και το μύρισα και είναι σαν να μυρίζω το συμπυκνωμένο, πώς το λένε. Έτσι, αυτό είναι εδώ νερωμένο, όντε το βαϊλέτ και τέτοια φάση. Δεν μυρίζει πολύ. Εντάξει, μυρίζει ευχάριστα, αλλά δεν έχει αυτή την ένταση. Αυτό όμως βγάζει μια ένταση. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο από αυτό. Έτσι, να κρατήσουμε. Γιατί έχω για κάποια δειγματάκια. Sterling, Barrister Man, όλα αυτά χωμάτζεις, έτσι, τύπου Old Spice άρωμα. Και τελευταία ενημερώθηκα και για μια ελληνική προσπάθεια, έτσι, ένα ελληνικό σαπούνι που θα βγάλει τέτοιο άρωμα και ενθουσιάστηκα. Του είπα ήδη να το κρατήσει στην άκρη για να μου το στείλει. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι από τα Old Spice και Brute, έτσι, το Old Spice όμως πιο πολύ έτσι σε νοσταλγία, ας πούμε, και σε ομορφιά. Εντάξει, από τα αγαπημένα μου. Ενώ το Brute είναι πιο πολύ γι' αυτό, για την καθημερινή χρήση και αυτά. Aftershave full, ξεκάθαρα από τα καλύτερα aftershave για μένα. Ήδη δύο μπουκάλια έχω τελειώσει. Προσπαθώ να το βρω έτσι λίγο τοπικά, να μην το παραγγείλω από το ίντερνετ. Αλλά δεν το βρίσκω τελευταία, οπότε μου φαίνεται θα το παραγγείλω από το ίντερνετ. Τέλος πάντων, ας πάμε να μουγιάσουμε λίγο το σαπουνάκι. Νομίζω 7-8 γραμμάρια ήταν το δείγμα. Το έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές τώρα. Έχει μείνει αρκετό πάντως, εντάξει. Το καλό με το Save Dash είναι ότι έτσι, ωραίο πακετάρισμα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο παλιά τα δείγματα, τα συσκευάζει ο ίδιος έτσι τα διαμορφώνει. Καλή επιλογή, δηλαδή συνήθως μπορείς να καταλάβεις αρκετά και την απόδοση, τις ιδιότητες δηλαδή ενός σαπουνιού, αλλά και το άρωμα σε γενικά πλαίσια, έτσι. Η αλήθεια είναι όμως ότι όσο το αφήνεις αυτό λίγο ξεθοριάζει, ας πούμε, ιδίως αν το σαπούνι είναι και λίγο μέτριος προς το άρωμα, λίγο πιο ήπιο. Λοιπόν, αυτή η βούρτσα, όλο βούρτσα τη λέω, τέλος πάντων, αυτό το πινέλο το είχα παραγγείλει τότε το Νοέμβριο, με εκείνες τις προσφορές που είχε η AliExpress. Τι ήταν αυτό που με τράβηξε? Ήταν αυτός ο θύσανος που είναι έτσι καφέ, καφέ εδώ και λευκός όσο πάει. Είχα ακούσει υπερβολικά πολλά λόγια στο Instagram και γενικότερα σε φόρουμ για wet saving για αυτόν τον θύσανο, γιατί έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ καλός, πολύ απαλός, πολύ υποδοτικός και τέτοια. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να τον παραγγείλω σκέτο από Αμερική, ας πούμε, ή από κάποιο άλλο κινέζο site, από ξένο τέλος πάντων site, και μετά έπρεπε να πάρω εγώ τη λαβή και να την ταιριάσω, να το κολλήσω, και τέλος πάντων δεν έμπαινα στη διαδικασία. Και βρήκα τυχαία ότι τον πουλάνε και σε λαβή ολόκληρη και σχετικά ωραία λαβή. Είναι ξύλινη, έχει διάφορα, έτσι, ας πούμε, χρώματα. Βλέπετε, έχει το πιο ανοιχτό, το κόκκινο, το μπλε και ξανά, ας πούμε, πηγαίνει έτσι. Ωραία, εντάξει. Σχετικά βολική. Μ' αρέσει που δεν είναι πολύ χοντροκομμένη. Δεν είναι βασικά χοντροκομμένη, είναι πιο λεπτεπίλεπτη. Μου αρέσει αυτό. Σχετικά καλό βάρος, έχει 75 περίπου γραμμάρια συνολικό βάρος. Η λαβή είναι στα, πόσο λέει εδώ, 6,5 τα εκατοστά, το ύψος, 6 ο θύσανος, και είναι περίπου εκεί 12,5 δηλαδή, στο συνολικό. Ο θύσανος είναι ιδιαίτερη παραγγελία, γιατί τον ήθελε 26, βασικά αυτή στην αγγελία, ας πούμε, που βάζουν στο AliExpress, τον είχαν από 20 μέχρι και 30, και εγώ επειδή έχω γενικότερα μικρά πινέλα, ή έχω δηλαδή και εκεί στα 21-22, αλλά έχω και 24, ήθελα έτσι λίγο πιο μεγάλο συνθετικό, 26, οπότε λοιπόν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτόν και θα σας πω λίγο. Στην αρχή δεν με είχε πολύ ενθουσιάσει και συνεχίζει να μην μου αρέσει τόσο πολύ, παρόλα αυτά μπορεί κάποιος να τους αρέσει, οπότε γι' αυτό κιόλας δεν ήθελα να κρατήσω μόνο ένα βίντεο για αυτό το πίνελο και έβαλα να και 2-3 πραγματάκια έτσι, δηλαδή, για να το εμπλουτίσουμε. Λοιπόν, κάτσε να το βρέξουμε. Συνθετικό πινέλο. Δεν θέλει μούιασμα, δεν θέλει κάτι τέτοιο. Κρατάει αρκετό νερό. Έχει πολλές τρίχες, έτσι, είναι πυκνός γενικότερα, μπορείς να πεις. Και τώρα πάμε να φορτώσουμε.
Εδώ πέρα μπορώ να πω ότι αυτό το πινέλο είναι αρκετά μαλακό, πολύ πατσαβουρέ ας πούμε, όχι όμως ότι δημιουργεί θέματα στο φόρτωμα. Εδώ τώρα μερικές σταγόνες πάνω ακριβώς από το σαπούνι, κάπως έτσι βλέπετε πως έχει λίγο νεράκι και συνεχίζουμε στο φόρτωμα. Είναι καλό το σαπούνι, μπορώ να πω. Βασικά ας πούμε για το σαπούνι λίγο πιο μετά, έτσι κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος. Ας πούμε τώρα για το πινέλο. Το πινέλο που λέτε έτσι είναι μεγάλο, το πήρα επίτηδες και 26 για να δω λίγο αν με βολέψει ας πούμε πιο μεγάλο. Μπορώ να πω ότι είναι μια καλή επιλογή. Θέλει αρκετό φόρτωμα όπως είπαμε, γιατί είναι πιο πυκνό σε σχέση με τα άλλα που έχω και μοιάζει πιο πολύ με φυσική τρίχα, γιατί βλέπετε κάνει ολόφρο, γιατί δεν έχει αυτή την αντίσταση του backbone έτσι που βρίσκεις στα συνθετικά συνήθως πινέλα που είναι έτσι σαν ελαττήρια. Αυτό έχει μια αρκετή μαλακή τρίχα που έτσι παίρνει την μορφή ας πούμε του προσώπου, αν το πιέσεις πάνω δεν επανέρχεται εύκολα. Λοιπόν, πάμε να βρέξουμε πρόσωπο. Πάρουμε λίγο και αυτόν τον αφρό. Πάμε τώρα. Πρώτα απλώνουμε και μετά θα αρχίσουμε να χτίζουμε. Είναι αρκετά πατσαβουρέ, δηλαδή το πιέζεις έτσι και μένει. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι δημιουργεί προβλήματα κατά τη δημιουργία αφρού. Στην αρχή ενδεχομένως, μέχρι να το μάθω, το φόρτωνα όπως το παλιό μου το 24 και δεν λειτουργούσε καλά, γιατί εντάξει, όπως να πεις, είναι μεγάλος θύσανος και θέλει γενικότερα πιο πολύ προϊόν για να... για να μπορέσει να αποδώσει. Ας κάνουμε λίγο αυτό, γιατί όσο μιλάω θα τρώω και σαπούνι και δεν είναι και πολύ ωραίο. Πολύ μαλακή αίσθηση. Αν κάποιοι από εσάς έτσι έχουν μια αγάπη για τα πινέλα έτσι που προβάλλουν κάποια αντίσταση, δεν θα σας αρέσει ξεκάθαρα αυτός ο θύσανος. Έτσι δεν ξέρω αν συμπεριφέρεται λίγο διαφορετικά σε πιο μικρά νότ, 22, 24, ας πούμε 21, ή αν με κάποιον τρόπο μπορείτε να μιλήσετε με την εταιρεία, αυτό δεν το γνωρίζω όμως, να σας το σετάρουνε πιο κάτω. Το μήκος δηλαδή της τρίχας θα μείνει 6 εκατοστά, ας πούμε 5,5. Μήπως έτσι θα δημιουργηθεί ας πούμε μια πιο, ας πούμε, σκληρή τρίχα, κάπως έτσι. Βάζουμε λίγο ακόμα νερό. Βουλική λαβή, βλέπετε εδώ την κρατάω δυνατά και δεν έχω θέμα. Πολύ καλό για ευαίσθητο δέρμα, δεν καταλαβαίνεις ότι κάνεις τέτοια, δηλαδή οι κινήσεις αυτές είναι υπερβολικά μαλακές, δεν καταλαβαίνεις καθόλου. Σε άλλα πινέλα μπορώ να πω ότι λίγο το νιώθεις και αν έχεις λίγο ευαίσθητο δέρμα, λίγο αν έχεις ρεθισμένο δέρμα από κάποιο πέρασμα ας πούμε από κάτι, λίγο το καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο αφρού. Είναι λίγο πηχτός, μπορούσαμε λίγο να βάλουμε πιο πολύ νερό, εντάξει φόρτωσα και λίγο πιο πολύ το πινέλο. Ωραία, μπορώ να πω ότι είναι ωραία. Βλέπετε δεν πέφτει κάτω, έτσι σε μικρά επίπεδα μόνο λίγο εδώ.
φαίνεται ανθεκτική η λαβή. Τώρα το design είναι τελείως υποκειμενικό, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Ωραία. Και πάμε τώρα, πρώτο πέρασμα, μια Gillette 7 O'Clock Super Stainless, πρώτη χρήση, για 9-2 ημερών. Το σαπούνι είναι στην κλασική σειρά της Barista Reman. Είναι αμερικάνικη εταιρεία. Μια στιγμή. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Δεν είναι δηλαδή στη φόρμουλα Excelsior ή κάποιες τέτοιες. Τα συστατικά που έχει έτσι λίγο περιληπτικά και γρήγορα είναι γλυκερίνη, λίπος, από μοσχάρι, καστορέλαιο, βούτυρο καριτέ, γάλα καρύδας, τζοτζόμπα, λάδι, αλαντοίνι, πρωτεΐνες μεταξύ και λανολίνι. Φορτώνει εύκολα. Καλή απόδοση. Και το ιδιαίτερο αυτού του σαπουνιού, όπως είπαμε, είναι το άρωμά του. Ωραία ολιστηρό τα όλα αυτά. Το άρωμά του τώρα είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι που λέτε. Εγώ θα το χαρακτήριζα η μυρωδιά της ελευθερίας. Η άγρια δύση σε σαπούνι είναι ακριβώς αυτό, όπως είδατε και στην εικονίτσα που έδειξα πιο πριν, μπορεί να τη δείξω ξανά, είναι αυτό το αμερικάνικο το όνειρο, έτσι, η ελευθερία της άγριας δύσης, οι κομπούιδες και όλα αυτά. Είναι δηλαδή καπνός σε πίπας, εννοώ, έτσι, το ταμπάκο, το τομπάκο, smog, έτσι, ο καπνός, δέρμα, μυρωδικά, θυμάρια, υγρή γη, γρασίδια, όλα αυτά, άχυρα. Ωραία. Και ακόμα τόσο καιρό που το έχω, ακόμα και τώρα είναι αρκετά δυνατό το άρωμα. Δεν έχει χάσει πολύ αυτή τη δύναμη. Τώρα αυτό το συγκεκριμένο με αυτή τη βάση, δηλαδή την κλασική, δεν βγαίνει. Τώρα η βάση αυτή δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Μήπως την έχουν σταματήσει. Αυτά τα Lavanil Cheshire. Cheshire εγώ έχω δοκιμάσει, νομίζω ήταν στην Excelsior. Και άλλο. Seville. Έχει διάφορα. Πολύ μαλακός θύσανος, όπως είπαμε. Μεγάλος, πλούσιος. Λοιπόν, συνεχίζουμε δεύτερο πέρασμα. Οπότε έχει όλα αυτά τα ιδιαίτερα αρώματα.
Μυρίζει πολύ χωριατήλα. Δεν ξέρω γιατί το σταμάτησα, μήπως δεν είχαν τόσες πολλές πωλήσεις. Τώρα μου γιατί να το ξαναξεκινάνε. Στην καινούργια τους, την πολύ καλή φόρμουλα όπως την διαφημίζουν. Δεν ξέρω. Οπότε, επειδή είναι και ένα τέτοιο ιδιαίτερο άρωμα, γι' αυτό και εγώ σκέφτηκα να βάλω έτσι με τι, ας πούμε, θα τέλειωνε το ξύρισμα του ένας καουμπόης, εφόσον, ας πούμε, είχε χρησιμοποιήσει όλο αυτό, έτσι. Φυσικά και το όλο τους πάει στο κλασικό αμερικάνικο, ας πούμε, άρωμα. Ωραία αίσθηση. Πω, γέμισα αφρούς. Τέλος πάντων. Για να ξεπληθώ. Για να ξεπληθούμε λίγο. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, μήπως είναι κάποιο από τα αρώματα, γιατί μέσα έχουν και τα έλαια. Δεν είναι όλα, ας πούμε, σαν αρωματικό έλαιο, είναι και σαν εθέρια έλαια κάποια. Μου βγάζει μια αίσθηση δροσιάς. Ενώ δεν έχει μέντα, δεν έχει τίποτα τέτοιο. Και νομίζω δεν έχει κάτι σαν peppermint, κάτι τέτοιο. Αρκετό σαπούνι. Τώρα αυτό φαίνεται πολύ αραιό, γιατί δεν μπορεί να το βγάλει τόσο πολύ. Τώρα να το πιέσουμε τη μία θα βγει πάρα πολύ. Ας το πιέσουμε κιόλας να το δείτε. Δηλαδή ήδη άρχισε να τρέχει και νερό. Δείτε, έχει πάρα πολύ γεμίσει. Αυτό είναι το καλό με το μεγάλο συνθετικό. Δείτε λίγο πόσο πολύ. Ό,τι πρέπει και για ενυδάτωση, για μια μάσκα, ας πούμε, προσώπου. Για να κάνουμε μερικά touch-ups. Πάμε κόντρα. Τι θα έχουν τα θεματάκια μας μετά. Λοιπόν, πάμε να ξεπλύνουμε και να επιστρέψουμε για Old Spice. Τώρα που ξέπλυνα και το πρόσωπο μου και το πινέλο όλα αυτά, ήθελα να σας δείξω ότι να δείτε λίγο πώς είναι. Πολύ floppy. Το πιέζεις έτσι μία, μένει εκεί που είναι. Το κάνεις μία έτσι, μένει εκεί που είναι. Δηλαδή, τέρμα. Κάνεις εδώ, ανοίγει. Μπαμ. Έτσι. Τώρα, ας πούμε, αν το ξεπλύνω λίγο περισσότερο, προσπαθώ έτσι κάτω από το, ας πούμε, λίγο ζεστό νερό, μέτριο θα λέγα, έτσι να το ξεπλύνω και μετά έτσι όπως είναι το τεινάζω. Εδώ είναι το μπάνιο, όπως φαίνεται, έτσι, δεν το τεινάζω που να είναι. Να, λίγο ισιώνει, αλλά πάλι είναι floppy, ρε παιδί, τι να κάνω. Με έκοψε και είναι πολύ πιο μικρό από ό,τι φαίνεται. Να δείτε. Αυτή η μηχανή κάτι τσιμπάει λίγο, κάθε φορά. Θυμάμαι και την τελευταία φορά που την είχα χρησιμοποιήσει. Α, γιατί μετά λίγο την έβαλα στο κουτί της.
Ενώ είναι καλή, φαίνεται καλή έτσι λίγο η έκθεση της λεπίδας, δεν ξέρω το διάκαινο. Δεν φαίνεται μεγάλο, αλλά μου βγει κάτι θεματάκια. Στο δικό μου ευαισθητούλι δερματάκι. Λοιπόν, καθαρίζουμε εδώ πέρα, αυτό κάνω, έτσι την τεινάζω καλά. Φύγει έτσι το πολύ νερό και μετά την τεινάζω για να μπορέσει δηλαδή να στεγνώσει ας πούμε λίγο καλύτερα. Πάμε να συνεχίσουμε το ξέπλυμα και όλα αυτά και να σας δείξω το after. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν πιέζω στο κόψιμο. Η πιτσέτα μην τελειώσουμε κιόλας. Είναι και λευκή. Πάρουμε λίγο χαρτάκι αν είναι. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Τι, τώρα που το φέραμε. Old Spice Sultan δειγματάκι. Ευχαριστώ πάλι ρε Ηλία, εντάξει. Πολύ ωραίο. Λίγο είσαι εσένα να το είναι αρκετό. Oh. Θα γίνω γραφικός με τον το πω ότι πω, έχει αρκετό αλκοόλ. Αλλά πολύ διαφορετικό άρωμα. Καμία σχέση με αυτά τις PNG, δηλαδή τα καινούργια. Και κάποια στιγμή να τονίσω ότι το Old Spice το είχε φυσικά η Sultan και μετά το πήρε PNG και λίγο εντάξει οι αλλαγές με τα αρώματα λίγο κάποιοι καινούριοι κανονισμοί δεν ξέρω τι έγινε τέλος πάντων λίγο το αραίωσε αυτό είχε πιο κανέλα μπαχαρικό έτσι πολύ, πολύ βγάζει ενώ το άλλο το καινούριο αυτό εδώ δηλαδή τώρα να το βάλω στον καρπό έτσι λίγο και το τρίψω το αφήσω με λίγο εξατμιστεί το πολύ πιο γλυκό, πάλι μπαχαρικά κοίτα πολύ πιο γλυκό και αρωμένο καλά σχεδόν καμία ενυδάτωση έτσι σίγουρα αυτό χρειάζεται μπαλμ. Αλλά πολύ πιο ιδιαίτερο άρωμα. Πολύ πιο ιδιαίτερο, πολύ πιο ωραίο άρωμα. Λοιπόν, είπαμε για το πινέλο, είπαμε για τις μηχανές, είπαμε για όλα αυτά. Για τα aftershave. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μία επανάληψη. Barrister & Man Roam, δειγματάκι. Μυρωδιά άγριας δύσης και ελευθερίας. Απόλυτης ελευθερίας. Σβησμένο με Old Spice Sultan, δειγματάκι. Ernest James Sheffield, England, The Spear of Odin, τριών τεμαχίων, πεταλούδας, σωστά, με μία Gillette 7 o'clock Super Stainless στην πρώτη της χρήση, γένεια 2 ημερών και το πινέλο αυτό, το Body, ένα κατάστημα ας πούμε, στο AliExpress, θα το βάλω στην περιγραφή, Body, Mother Load θύσανο, πολύ πολύ απαλό, στα 26 χιλιοστά το Knot και το Loft που λένε στα 60 χιλιοστά περίπου, 6 εκατοστά. Εντάξει, μια καλή επιλογή για ένα που θέλει ένα πολύ 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 απαλό συνθετικό πινέλο. Έχει ας πούμε λίγο ευαίσθητο δέρμα θα μπορούσε να πτήσει όλα αυτά. Ας βάλουμε και λίγο κορές, τζίντσεκ και καλέντουλα. Α, ωραία αίσθηση. Ωραία, πολύ ωραία. Φουλ ενυδάτωση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη, για τα like, για τα comments, όλα αυτά. Δεν θέλω να κουράσω. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, όμορφα ξυρίσματα και να προσέχετε πολύ. Φιλάκια.